Κλέβει από τον Παταβούκα. Πασάρι έξοφα στο Γιαννάκη. Καλάθι και φάουλ από τον Γιαννόπουλο. Ο κόσμος ξεσπάς επιδοκιμασίες. Αυτό στο Γιαννάκη. Ξανά σουτ για 3 πόντους. Και 18-23 από τον αρχηγό της Εθνικής. Πιέζει ο Σκουρτόπουλος, πιέζει και ο Γιαννόπουλος, αλλά τελικά ο αρχηγός της Εθνικής θα μειώσει σε 20-25. Να, για λογαριασμό του Άρη. Χωρίς καθυστέρηση σου για 3 πόντους. 23-29 από τον Παναγιώτη Γιαννάκη, που προσπαθεί με την δύναμή του, με την ευψυχία του, με την τόλμη του, όπως εγώ, αυτό το αμερικάνικο τρίποντο, να κρατήσει όρθια την ομάδα του, τον Άρη. Πάντα Γιαννάκης ελύσεται το σουτ με ταμπλό. 37-40. Γιαννάκης σουτ για 3 πόντους. 44-44. Ο Άρης ισοφαρίζει για πρώτη φορά με αυτό το τρίποντο του Παναγιώτη Γιαννάκη. Όμως έρχεται και παίρνει το rebound. Ξανά Γιαννάκης, προσποίηση, καλάθι και φάουλ από τον Νικαιώτη, που κάνει όλο το παιχνίδι μόνος του. 46-44. Ο Άρης περνάει μπροστά. Ξανά η προσπάθειά του. Εξουδετερώνει δύο αντιπάλους και την ώρα του σουτ θα πάρει και φάουλ. Μισούνοφ, ξανά Γιαννάκης, σουτ για 3 πόντους. 56-51 από τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Με τον Γιαννάκη τώρα, η ωραία ασίστ πάσα στον Γκάλι. Ήταν μαρκαρισμένη, 43-29. Σουτ 3 πόντων από τον Παναγιώτη Γιαννάκη, που έχει 3 στα 3 τρίποντα. Γιαννάκη σουτ για 3 πόντους, εύστοχος ο αρχηγός της Εθνικής. 19-13, θα λάβει την 5η θέση στους προσεχές Ευρωμπάσκετ. Σουτ για 3 πόντους από τον Γιαννάκη, εύστοχο. Γιαννάκης, το μπάσιμο μπροστά από τον Οριστάμάτη, σε έξοχη προσπάθεια του Παναγιώτη Γιαννάκη. Και Γιαννάκης με αντίπαλο τον Έφη, νέα προσπάθεια για 3 πόντους και αυτή τη φορά εύστοχος ο Παναγιώτης Γιαννάκης. 39-31. Πέρασε για το Γιαννάκη, σουτ για 3 πόντους, νέο καλάθι 3 πόντων από το Γιαννάκη. Μία λεπτά πριν από το τέλος. Γιαννάκη, σουτ για 3 πόντους, είναι εύστοχος ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Σουτ 3 πόντων από το Γιαννάκη, εύστοχο. Βίλζερ Γιαννάκης. Ευστοχή στο σουτ 3 πόντων ο Γιαννάκης. 5 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Και Γιαννάκης που επιχειρεί το σουτ. Και ευστοχή. Του Άρη μέσα στο Αλεξάνδριο. Ενισχύουν την ελληνική ομάδα. Νέο τρίποντο από τον Παναγιώτη. Βρήκε διέξοδο και κατάφερε να σημειώσει το καλάθι. Έξοχη άμυνα και πάλι από τον Βίλτζερ. Ωραία πάσα εκδηλιασμού του Γιαννάκη στον Γκάλι. Βίλτζερ δηλαδή. Γιαννάκης προσπάθεια για τρίποντο. Και είναι το 80-60 η διαφορά και πάλι στους 20 πόντους. 6 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα ακόμα το τρίποντο από τον Γιαννάκη, που ξεπερνάει ο Άρης στους 100 πόντους. 102-81. Βουίλτζερ Γιαννάκης βγάζει έξω την μπαλά. Γιαννάκης προσπαθεί για τρίποντο και είναι τρίποντο από τον Παναγιώτη Γιαννάκη. 114-87. Έρχεται όμως ο Γιαννάκης και κάνει πιεζόμενο στο σουτ και βάζει το καλάθι. Γιαννάκης και πάλι. Επιχειρεί το σουτ για 3 πόντους ο Παναγιώτης Γιαννάκης και βρίσκει το στόχο, αν και πιεζόταν από τον Ντεμορή. 85-76 το σκορ. Γιαννάκης που μπαίνει προς τα μέσα, φτάνει στο lay-up, κάνει το σκορ. 87-76. Γιαννάκης πάντα με αντίπαλο το Τζάμψη. Το σουτ με ταμπλό, 38-28. Backdoor πάσα για τον Γκάλι και 51-32 η διαφορά στους 19 πόντους. Γιαννάκης, σουτ για 3 πόντους, ξανά εύστοχος, 64-46. Ο Γιαννάκης δίνει τη λύση σε αυτά τα πρώτα 4,5 λεπτά του πρώτου ημιχρόν. 39-35. Με ταμπλό Γιαννάκης, 41-35. Των 8 πόντων τώρα στο σκορ, σουτ 3 πόντων με καλές προϋποθέσεις από τον Γιαννάκη. 60-49 και η διαφορά ξαναπάει τους πόντους εναντίον της ομάδας την οποία αγωνίζεται φέτος. Γιαννάκης και πάλι δίνει την λύση του έξω από τη γραμμή των 6-25. Το τρίτο τρίποντο του Παναγιώτη Γιαννάκη. Γιαννάκης στο σουτ 3 πόντων. 65-71 το δεύτερο τρίποντο του Παναγιώτη Γιαννάκη. Σούμποτιτς για τον Γιαννάκη που θα κάνει αμέσως το σουτ 3 πόντων.
Σπεσιαλίστα σε αυτά ο Γιαννάκης, πετυχαίνει το πρώτο του τρίποντο και ο Άρης φτάνει πάλι τη διαφορά στον ένα πόντο. Που περιμένει και τους υπόλοιπους, η ωραία πάσα στον Γιαννάκη. Η πάσα στον Γιαννάκη που πάει για τον ευθυδιασμό, έχει αντίπαλο το Φωσέτ, το lay up. Καλάθι και φάουλ από τον Γιαννάκη που έχει πετύχει 4 πόντους στη σειρά και έχει φτάσει τους 20. Και ξανά η φάση. 75-66, 5 πόντοι έγιναν 9. Μεν του μεν και ο ΠΑΟΚ, ο Κόρφας στον Γκάλι, ο Γιαννάκης επιχειρεί το σουτ 3 πόντων και ο Άρης θα προηγηθεί με 5-2. 9-12 συντηρείται το προβάδισμα του ΠΑΟΚ. Ο Γιαννάκης με μπάσιμο μειώνει σε 11-12, 5 πόντους. Η σειρά του Γιαννάκη, το τρίποντο του αρχηγού της εθνικής ομάδας. Δεν έγινε φάουλ εκεί, ο Σταυρόπουλος έπεσε προφανώς για να επηρεάσει την κατάσταση. Ένα τολμηρό σουτ 3 πόντων με ταμπλό από τον Γιαννάκη. Από πλευράς ΠΑΟΚ, ο Γιαννάκης θα κάνει το σουτ 3 πόντων και ακριβώς όπως πέρυσι, ακριβώς στην εκνοή. Πέρυσι ήταν ο Γκάλης, τώρα ο Γιαννάκης στην εκνοή θα κάνει το τελικό σκορ 89-84. Η διείσδυση του Γιαννάκη μετράει το καλάθι και έχει κερδίσει και φάουλ από τον Πρέλεβιτς, ο αρχηγός της εθνικής ομάδας. Στα κλασικά παιχνίδια με τον Άρη. Σου 3 πόντων του Γιαννάκη υπό την πίεση του Φασούλα, 48-45. Αλλά ο ίδιος παίκτης, 1-56 πριν το τέλος έβαλε το τρίποντο. Αυτοί είναι οι παίκτες. Και πάλι ο Γιαννάκης δίνει τη λύση στον Άρη. Και τώρα Γιαννάκης. Γιαννάκης με αντίπαλο τον Κόρφα. Ελευθερώνεται τον τρίπλα και πετυχαίνει το καλάθι. 11-4, ένα καλάθι για τον Άρη μετά από πολύ ώρα. Ξεφεύγει από τον Κόρφα ο οποίος έτρεξε την άμυνα του. Σούτ από πολύ μακριά του Γιαννάκη. Και ένα εντυπωσιακό τρίποντο με το οποίο ο Άρης περνάει για πρώτη φορά μπροστά. Μπήκε στη θέση του Πάσπαλη τελικά. Γιαννάκης το πρώτο σουτ 3 πόντων. Και ο Άρης ξεφεύγει με 8 πόντους. 29-21. Σούμποτιτς για τον Γιαννάκη. Επιχειρεί σουτ 3 πόντων. 55-37. Η διαφορά στους 18 πόντους. Γκάλης για τον Γιαννάκη που παίρνει την εσωτερική αλλά εκεί βρίσκεται μπροστά σε ένα σύμπλεγμα, κινείται έξυπνα με ταμπλό 59-52. Για τον το σουτ για 3 πόντους από τον Γιαννάκη αυτή τη φορά εύστοχο, 42-31 και διαφορά στους. Ωραία προσπάθεια του Γιαννάκη, ένα έξοχο καλάθι από τον Παναγιώτη Γιαννάκη, 58-46. Προσποίηση Κατσούλη, σουτ για 3 πόντους από τον Γιαννάκη. Ευστοχή αυτή τη φορά ο Παναγιώτης Γιαννάκης, 71-58. Τελευταία ίσως επίθεση του Άρη. Γιαννάκης, σουτ 3 πόντων και ναι, 120-93. Γιαννάκης, Σούμποτιτς. Γιαννάκης, σουτ 3 πόντων, 17-19. 13 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του μηχρόνου. Γκάλης μπαίνει προς τα μέσα, το σουτ με ταμπλό, rebound Γιαννάκης, καλάθι και foul. Ναι, το καλύτερο για τον Άρη, 1 δευτερόλεπτο και 3 δέκατα πριν από το τέλος. Ο Γιαννάκης παίρνει το επιθετικό rebound, 53-46, κέρδισε και foul, έχει λοιπόν και μία βολή. Με αυτή την ηρωική του προσπάθεια ο Παναγιώτης Γιαννάκης έδωσε στο φινάλε, να βλέπουμε εδώ τη φάση, το σουτ του Γκάλι. Πάει ο Γιαννάκης φτιαγμένος από σίδερο στο ριμπά. Λυπηρίδης για τον Γιαννάκη. Νέο σουτ για 3 πόντους και επιτέλους έσπασε η γκίνια. Γιαννάκης ξεφεύγει από τον Μινάεφ, καλάθι και φάουλ. 78-73. Σουτ για 3 πόντους, 86-84. Ακόμα ο Άρης ελπίζει, 2 λεπτά. Για τον Άρη να διοργανώσει επίθεση. Να ο Γιαννάκης τώρα είναι καλάθι 3 πόντων. Μειώθηκε στους 15 πόντους. Ένα όμως ο Γιαννάκης στην προσπάθεια, επιτυχημένη προσπάθεια για τρίποντο από τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Από την άλλη πλευρά για τον Γιαννάκη θα σηκωθεί από την γραμμή των 6-25 και το σκορ γίνεται 7-13. Πάσα ευθυδιασμού του Γκάλι προς τον Γιαννάκη. Εύκολη υπόθεση. Ο Γιαννάκης μάλιστα κάνει πιο θεαματικό το καλάθι καρφώνοντας. Από 37-36 προηγείται τώρα 37-42. Και έρχεται ο Γιαννάκης με το τρίποντο να κάνει το σκορ 37-45. Γιαννάκης σου 3 πόντων χωρίς πίεση. 53-56. Γιαννάκη τον αναδεικνύει νικητή.
αν και φαινόταν χαμένος. Και έρχεται ο Γιαννάκης να ζευγαρώσει τις καλές του προσπάθειες με ένα τρίτο τρίποντο που φέρνει τον Άρη προηγούμενο με διαφορά δύο καλαθιών, 58-62, και αναγκάζει τον Γιαννάκης. Μένουν ακόμα 7 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα. Σου τριών πόντων από τον Γιαννάκη, που θυμίζει τον Γιαννάκη του Σπλιτ. Μέσα στη ρακέτα των Πολωνών, Γιαννάκης, το σουτ τριών πόντων και πάλι ευστοχή ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Βοηθάει εκεί με κάποιο σκρίν ο Βράγκοβιτς και ο Γιαννάκης πετυχαίνει το σουτ. Ένα λεπτό ακριβώς από μέρη για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Γιαννάκης, ο οποίος τρυπώνει τελικά μέσα στην ρακέτα των Πολωνών και με το αριστερό πετυχαίνει ένα ακόμα καλάθι για τον Άρη. Ζάμψη, Γιάννης, Γιαννάκης, προσπαθεί να τα αποδώσει το τρίποντο. Το πράγμα τη μειώνει σε 19. Γιαννάκη για τον Σκούντοντι. Και ξανά Γιαννάκη. Δοκιμάζει ένα βεβαιασμένο σουτ για τρεις πόντους, αλλά δίνει το προβάδισμα στον Άρη. 17-18, ο Παναγιώτης Γιαννάκης είναι ο σκόρερ του Άρη με 8 πόντους μέχρι στιγμής. Κατσούλης για τον Γιαννάκη. Το σουτ με ταμπλό, 47-45. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης κρατάει σχεδόν μόνο του, επιθετικά, τον Άρη όρθιο. 19 πόντοι από τον playmaker και αρχηγό της Εθνικής Ομάδας. Γιαννάκης, έχει γίνει φάουλ, μετράει το καλάθι δείχνει ο Ρήγας. Και σου τριών πόντων από τον Γιαννάκη. Ευστοχή. Μισούνοφ που πήρε λίγο πριν τη θέση του Βίλτζερ. Το πρώτο τρίποντο του Παναγιώτη Γιαννάκη, ύστερα από 25 λεπτά. Του Μίσα, το σκριν του Φιλίππου, περνάει ο Γιαννάκης. Το σουτ με ταμπλό, το σκορ 64-78. Γιαννάκης θα περάσει, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Γιαννάκης δοκιμάζει, τα τρίποντα πέφτουν σαν βροχή εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το δεύτερο μισό ελέγχει ο Άρης. Ο Γιαννάκης βρίσκει την ευστοχία του από την γραμμή των 6-25, που τουλάχιστον στα πρώτα 10 λεπτά, και όσο ο Άρης έπαιζε μεν του μεν, δεν κατάφερε να σταματήσει το Τζόνς. Αλλά είναι η ώρα του Γιαννάκη να πετύχει το καλάθι τριών πόντων, που έχει πετύχει 28. Καλάθι τριών πόντων και μάλιστα με ταμπλό από τον Παναγιώτη Γιαννάκη. 18 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Προσπάθεια για τρίποντο επιτυχημένη από τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Γιαννάκης, η προσποίηση, η δεύτερη προσποίηση, βάζει το καλάθι που θα μετρήσει. Έχει χρεωθεί και με φάουλο Σταυρόπουλος. Βίλτζερ και Φασούλας, προσπάθεια για τρίποντα από τον Παναγιώτη Γιαννάκη και είναι το 58-62. Γιαννάκης, το σκρινάρισμα από τον Φιλίππου, προσπαθεί για τρίποντο επιτυχημένο ο Παναγιώτης Γιαννάκης. 61-65. Προσπάθεια, τον μαρκάριο Μαρκαράς, προσπάθεια για τρεις πόντους από τον Παναγιώτη Γιαννάκη που θα αυξήσει τη διαφορά. 74-80. Παλαιπρολαβαίνει ο Βίλτζερ, σου τριών πόντων από τον Γιαννάκη. Το πρώτο τρίποντο του αγώνα από τον σπεσιαλίστα του είδους Παναγιώτη Γιαννάκη και ο Άρης προηγείται με 5-4-46-35. Ανταποδίδει ο Γιαννάκης επίσης με τρίποντο, το δεύτερο τρίποντο του αρχηγού της Εθνικής Ομάδας. Για τον Γιαννάκη σου για τρεις πόντους, 25-22. Γιαννάκης σου για τρεις πόντους, 35-40 από τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Για τρεις πόντους από τον Γιαννάκη και 39-45. Παναγιώτης Γιαννάκης σε μεγάλη μέρα. Να επιτεθούν και αυτοί. Γιαννάκης του τριών πόντων και 55-56, 5 δευτερόλεπτα από το τέλος του ημιχρόνου. Του για τρεις πόντους, 78-70. 78-69. Γιαννάκης προσπαθεί να απαντήσει με τρίποντο, 97-92. Τώρα έχει αντίπαλο τον Πάσπαλιε. Πασάρι στο Γιαννάκη, σουτ για τρεις πόντους, 14-16. Να που ήταν καλύτερα για τον Άρη που δεν μέτρησε το καλάθι. Σατούν πάνω στον Γκάλι. Γιαννάκης στο σουτ απ' έξω, ανταποδίδει το τρίποντο, 92-89. Γιαννάκης
Το σούτ από τον Γιαννάκη που δεν κάνει λάθος στην κρίσιμη στιγμή. 96-97 ο Άρης μπροστά με το τρίποντο του Γιαννάκη. Γιαννάκη, στους 3 πόντους που θα βρει το στόχο και ο Άρης μπροστά, όχι μόνο εξαφανίζει αλλά περνάει μπροστά. 27-26 με αυτή τη... Γιαννάκης επιχειρήσουν για 3 πόντους και ξαναβρίσκει το στόχο. 43-40 από τον Παναγιώτη Γιαννάκη που πετυχαίνει το τρίτο του τρίποντο. Σουτ τυφλό για 3 πόντους, μπάλα ταπλό και μέσα, 77-84. Ένα σχέδιο που το προετοίμαζε ο Κεζαλινής σαν εναλλακτική λύση, 18-18 το σκορ, 9 λεπτά και...